Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είμαι ο Σπύρος και παρακολουθεί το κανάλι Γκαργός. Όπως καταλάβατε και από την εισαγωγή, σήμερα έχουμε παρουσίαση. Θα δείξουμε το πιεστικό Bormann Pro BPW 5000, ένα μη επαγγελματικό πιεστικό. Θα δούμε μαζί τα τεχνικά χαρακτηριστικά και φυσικά να δούμε και τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι η πρώτη φορά που το δοκιμάζω, οπότε πάμε να σας το παρουσιάσω, να το δείτε μαζί μου. Πολύ στιβαρή κατασκευή. Έχει καρουλάκι το οποίο μαζεύεται το λάστιχο. Η κάνη του το οποίο είναι αποσπόμενη από εδώ και βγαίνει και μπροστά. Συγγνώμη τώρα για την εικόνα, απλά βγαίνουν οι μύτες. Έχει τη θήκη του την οποία κουμπώνει. Και πάμε στο πίσω μέρος. Δοχιάκι για σαπούνι, το γράφει και εδώ πάνω. Και φυσικά διάφορες άλλες μύτες, οι οποίες είναι για να μπορέσετε να διαλέξετε τι θέλετε εσείς από τη βεντάλια που θέλετε να έχει το πιεστικό σας. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά, το όπως τα δείτε, τα γράφει εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα. Λοιπόν, είναι 3200 W με 225 bar πίεση. Έχει 500 λίτρα ανά ώρα κατανάλωση. Πολύ καλό αυτό για μια επαγγελματικό πιεστικό. Μπροστά οι δύο διακόπτες on-off. Βολεύει στα περισσότερα πιεστικά τα απλά. Υπάρχει ένας διακόπτης που πατάς, καμιά φορά δεν πατιέται καλά, οπότε μένει και ανοιχτό το πιεστικό και μπορεί να κάνει το μοτέρ μας. Και εδώ κάτω είναι ο ρυθμιστής που θέλουμε να γυρίζουμε για να μπορούμε να πετάμε σαπούνι. Bormann Pro. Πολύ ωραίο σαν πρώτη άποψη. Θα το δούμε και στην πράξη πως είναι. Σαν πρώτη άποψη, θετικά και αρνητικά. Θα ξεκινήσω με τα αρνητικά. Το λάστιχο του είναι 5 μέτρα. Για μη επαγγελματικό θα προτιμούσα να είχε 10. Βέβαια δεν έχει κάποιο πρόβλημα ώστε να μπορέσουμε, ξεβιδώνει από εδώ, οπότε μπορεί να πάρει μια προέκταση και να βάλουμε περισσότερο λάστιχο, αλλά θα ήθελα να έχει περισσότερο σαν αρχικό. Τα 8 μέτρα πιστεύω ότι είναι ιδανικό για να μπορέσεις να πας ένα αυτοκίνητο γύρω γύρω για να το πλύνεις. Άλλο αρνητικό. Παιδιά, το πιεστικό ζυγίζει 15 κιλά που λέει ο κατασκευαστής. Πολύ βάρη σαν πιεστικό και αυτό φταίει το μοτέρ του, το οποίο είναι πολύ στιβαρό μοτέρ. Δεν βρίσκω κάποιο άλλο αρνητικό. Σαν μέγεθος είναι πολύ ικανοποιητικό, αυτό θα το βάζω στα θετικά. Η τιμή του για μη επαγγελματικό είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό, και είναι, παιδιά, πάρα πολύ δυνατό. 3200 W με 225 bar είναι πάρα πολύ δυνατό, οπότε ικανοποιεί οποιαδήποτε ανάγκη έχετε, δηλαδή σε κήπο, στο οτιδήποτε. Πάμε να το δείτε λίγο στην πράξη. Ας το δούμε λίγο εδώ πέρα στην πλάτη. Πολύ δυνατό. Ο θόρυβος του λέει ότι είναι 99 δεσιμπέλ. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό, δηλαδή ότι κάνει πάρα πολύ θόρυβο, οπότε δεν θα το έβαζα σε κάτι αρνητικό. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι, παιδιά, πολύ δυνατό. Δηλαδή στο χέρι το κρατάς λίγο, σε ζορίζει. Πάμε να το δούμε και πάνω στο αυτοκίνητο.
Ακόμα ένα θετικό που θα του έβαζα είναι το ότι έχει μεγάλη κάνει, παιδιά, και μπορείτε να είστε σε απόσταση την ώρα που πλένετε και να μην έρχονται τα νερά επάνω σας. Επίσης έχει πολύ λεπτή κάνει, οπότε μπορείτε να μπει, μπορεί να μπει και από μέσα. Καλύτερα. Σαν πρώτη άποψη που το βλέπω στο αυτοκίνητο, παιδιά, έχει πολύ δύναμη, δηλαδή άμα δείτε εδώ που έκανε σε σχέση με πιο πάνω, βγάζει τη βρωμιά πολύ εύκολα. Κάτι άλλο που το παρατήρησα τώρα, παιδιά, είχε εδώ ένα κουμπάκι το οποίο όταν το πατάς ασφαλίζει, κάνει και δεν οπλίζει. Οπότε καλό είναι λοιπόν πριν αρχίσετε και σιγουρευτείτε ότι είναι όλα τοποθετημένα σωστά και τα λοιπά, μπορεί να έχετε ξεχάσει το νερό να το ανοίξετε ή οτιδήποτε, αυτό χρησιμεύει πάρα πολύ. Ή το να το έχετε εκεί πάνω σε περίπτωση που πάτε να πάρετε κάτι, να μην το πατήσετε και γίνεται χάλια. Έξυπνο. Πάμε να δούμε και εδώ μπροστά. Σκεφτείτε ότι έχω βάλει τη λευκή, το λευκό στόμιο μπροστά, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη βεντάλια, και παρόλα αυτά, παιδιά, βγάζει πολύ βρωμιά. Δηλαδή άμα βάλω το πιο λεπτό, θα το δοκιμάσουμε μαζί, να δούμε πως θα αφαιρέσει τη βρωμιά. Πάμε να το δούμε. Εμένα, παιδιά, με βολεύει πάρα πολύ το ότι βγαίνουν οι μύτες, διότι και το πιεστικό μου το προηγούμενο που είχα τον αφροποιητή επάνω είναι με τέτοιο κούμπομα, οπότε δεν χρειάζεται να αλλάξω τίποτα. Αυτό είναι για 15 μοίρες. Πάμε να δούμε πιο μικρή βεντάλια, οπότε θα έχουμε και περισσότερη πίεση νερού. Εδώ που το κάναμε και από πάνω και από κάτω που έχει τα χρώματα. Πολύ ωραία εμπειρία σαν πρώτη άποψη που το δοκιμάζω. Παιδιά, καταπληκτικό μηχάνημα. Είμαι επαγγελματικό, το ξαναλέω, δεν είναι επαγγελματικό το μηχάνημα, αλλά για τα λεφτά του πιστεύω ότι είναι πολύ value for money. Το λάστιχό του επίσης είναι σκληρό. Αυτό θα μπει στα θετικά του. Και το μέγεθός του σε σχέση με το αυτοκίνητο, σκεφτείτε, είναι εκεί που τελειώνει σχεδόν το φτερό. Λοιπόν, αυτό ήταν το πιεστικό Bormann Pro. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Σε αυτό το σημείο, όποιος θέλει, ας κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, ας πατήσει και το like αν το άρεσε το βίντεο, ας μας γράψει και το σχόλιο του από κάτω, πράγματα τα οποία έχει απορίες, για να μπορέσουμε να κάνουμε ή ένα άλλο βίντεο για να δείξουμε απορίες που μπορεί να έχει ο κόσμος ή το οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, φυσικά, και να μπορέσουμε να το δοκιμάσουμε. Είμαι ο Σπύρος, σας ευχαριστώ που ήσασταν σε άλλο ένα βίντεο. Γεια χαρά!
όταν έχεις δυνατό πιεστικό και φυσικά σωστό αφροποιητή, το αποτέλεσμα είναι να βγάλεις αφρό τεραστίων διαστάσεων. Μπορούμε να μπρώ, παιδιά.